κέντρο της Μακεδονίας και προς νότο, όμοια με τρεις ευχές της γης μες στο νερό, απλώνεται η Χερσόνησος της Χαλκιδικής, ανάμεσα στους κόλπους Θερμαϊκό και Στριμονικό, μέσα κυριολεκτικά στην αγκαλιά της θάλασσας. Μια έκταση 3.000 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, γεμάτη κατά πράσινα δάση, αγροτικές καλλιέργειες, αμπέλια και χρυσές ελιές, που καταλήγει σε τρεις μικρότερες Χερσονήσους, τα περίφημα Τρία Πόδια. Την Κασάνδρα δυτικά, τη Σιθωνία ή Λογκό στη μέση και τη Χερσόνησο του Άθωνος ή Αγίου Όρους στα ανατολικά. Ευλογημένη γη. Εδώ η θάλασσα έφτιαξε την πιο όμορφη αγάπη της με βράχους και αμμουδιές. Εδώ ζωγράφισε η φύση ίσως τον πιο όμορφο πίνακά της σε ολόκληρο το ελληνικό τοπίο. Όπως σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Χαλκιδική, μύθος και ιστορία χάνονται, συχνά μπλεγμένοι μεταξύ τους στο βάθος των αιώνων. Αυτόν τον τόπο θεωρούν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς ως το θέατρο της μάχης των γιγάντων κατά των θεών του Ολύμπου. Εδώ, στο δυτικό τμήμα της Χαλκιδικής, στην αρχαία Φλέγρα ή Παλίνη, το νότιο άκρο της σημερινής Κασάνδρας, βρίσκεται θαμμένος ο Εγκέλαδος. Εδώ ο γίγαντας Άθος έριξε εναντίον των θεών την πελώρια πέτρα που σχημάτισε το ομώνυμο βουνό και τη Χερσόνησο. Ακόμη και η Σιθωνία, από τον γιο του Ποσειδώνα Σίθωνα, έχει πάρει το όνομά της. Πέρα όμως από μυθολογικές ιστορήσεις, τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν εγκαταστάσεις οργανωμένης κοινωνίας ήδη από την νεολιθική εποχή, περί το 5000 π.Χ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν αναπτύχθηκε το ανθρώπινο είδος ακόμη παλαιότερα. Το σπουδαιότερο ίσως σπήλαιο της Ευρώπης, το σπήλαιο των Πετραλώνων, δεν είναι απλά ένα αξιοθέατο θαυμασμού από τον καθένα μας για τους περίφημους σχηματισμούς του με σταλαγμίτες και σταλακτίτες, αλλά είναι επιπλέον ένα πραγματικό σχολείο γνώσεων για τους προϊστορικούς χρόνους. Το σπουδαιότερο έβριμα όμως είναι το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε τυλιγμένο με σταλαγμική ύλη. Το σπουδαίο αυτό έβριμα έδωσε στην επιστήμη ένα νέο τύπο παλαιοανθρώπου, ο οποίος ήταν μεταβατική μορφή από τον Homo erectus προς τον Homo sapiens, γνωστός ως αρχάνθρωπος των Πετραλώνων και θεωρείται παλαιότερος των 250.000 ετών. Κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, πλήθος απίκων καταφθάνει στην περιοχή, προερχόμενο κυρίως από την Χαλκίδα και την Ερέτρια, ακμάζουσες αποικιακές ναυτικές πόλεις της εποχής. Στους Χαλκιδείς, μάλιστα, οφείλει και το όνομά της. Ποτίδεα, Σάνη, Σκιώνη, Άφητος, Όλυνθος, Σερμίλη, Τορώνη, Σάρτη, Άκανθος, Ανθεμούς και η πατρίδα του μεγάλου Αριστοτέλη Στάγυρα είναι οι σημαντικότερες πόλεις που αναπτύσσονται μέχρι τον 5ο αιώνα, προερχόμενες και από νέους αποικισμούς της Κορίνθου, της Άνδρου, της Αθήνας και άλλων πόλεων. Τα σημερινά αρχαιολογικά ευρήματα είναι ανεκτίμητης αξίας ως γνωσιολογικό υλικό για επιστήμονες και για απλούς επισκέπτες. Τα αρχαία ερείπια της Ολύνθου, όπου ο ήλιος θα αποκοιμηθεί κατά πως έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος, αποπνέουν ακόμη την ακμή και το κλαίος του κοινού των Χαλκιδαίων, που ιδρύθηκε το 392 π.Χ. από 32 πόλεις, με ηγέτητα την Όλυνθο, ως την κατάκτησή τους από τον Φίλιππο τον Δεύτερο και το Μακεδονικό Βασίλειο. Ανάμεσα σε ένα γεωγραφικό τρίγωνο,
γράφεται η αρχαία ιστορία των Σταγύρων, πατρίδας του Αριστοτέλη. Κοντά στην Ολυμπιάδα, με τις δύο άλλες κορυφές του τριγώνου στα σημερινά Στάγυρα και το Στρατόνι, τοποθετούν οι επιστήμονες την ακμάζουσα αρχαία πόλη Στάγυρα. Μέσα από τις συνεχιζόμενες ανασκαφές βρίσκει ο άνθρωπος του 21ου αιώνα τα ίχνη της πνοής και της άβρας του φιλοσόφου που ενέπνευσε και στήριξε μαζί με τον Πλάτωνα το πνευματικό οικοδόμημα της νεότερης Ευρώπης και εμπολής του κόσμου ολόκληρου. Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιουργός τόμων περί φιλοσοφίας, επιστημών, θεάτρου, ποιητικής, ο πατέρας της λογικής και του ορισμού της τραγωδίας, ο Αριστοτέλης, υπήρξε επί σειρά αιώνων το σημείο αναφοράς για κάθε ανθρώπινη σκέψη, ανακάλυψη, εξέλιξη και φυσικά ο διασημότερος χαλκιδικιώτης του πλανήτη. Στους κατοπινούς χρόνους η Χαλκιδική δέχεται πολλές καταστροφές από επιδρομές Γότθων, Ούνων και Καταλάνων και στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας γίνεται άντρο ληστρικών και πειρατικών ομάδων. Παράλληλα, το μέγα μέρος της περνά στην ιδιοκτησία των αγιορείτικων μονών, κυρίως για να γλιτώσουν οι κάτοικοι από πειρατές, Φράγκους, αλλά και τους Τούρκους που καταλαμβάνουν τη Χαλκιδική το 1430. Η Χαλκιδική συμμετέχει στην Επανάσταση του 1821 με αρχηγούς τον Εμμανουήλ Παπά και τον Καπετάν Χάψα. Ηρωικές σελίδες αντίστασης γράφηκαν τότε από τους αγωνιστές χαλκιδικιώτες μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του 1821, οπότε και η Επανάσταση εξέπνευσε. Ακόμη και μέχρι την απελευθέρωση της 7ης Οκτωβρίου 1912, η Χαλκιδική υπέστη τα πάνδυνα λόγω των συνεχών κινημάτων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την καταστροφή του 1922, κύματα εξαθλειωμένων μικρασιατών προσφύγων καταφθάνουν και στη Χαλκιδική, αναζητώντας καινούργια στέγη και ζωή. Έτσι δημιουργούνται νέοι οικισμοί και νέα χωριά. Και από τότε ως σήμερα πέρασε ακόμη ένας αιώνας. Η αυγή του 21ου αιώνα βρίσκει την Χαλκιδική σε μια έντονη οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη. Πάνω από 100.000 κάτοικοι ζουν σε 14 συνολικά δήμους, με κύριες ασχολίες τους τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Άλλωστε, σε αυτό συνηγορεί η ίδια η φυσική γεωγραφική διαμόρφωσή της. Στο βορρά η ορεινή, άλλοτε δασώδης, άλλοτε γυμνή έκταση του Χολομόντα, δεσπόζει στο κέντρο του νομού με ύψος 1.165 μέτρα, συνέχεια του βουνού Χορτιάτης και των υψωμάτων της Βάβδου, με απόλυξη το όρος Τσουκαλάς πάνω από την πρωτεύουσα Πολύγυρο. Βουνά και εκτάσεις με εξαιρετική φυσική ομορφιά και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας αποτελούν τόπο οικοπροστασίας, όπως άλλωστε και άλλες περιοχές, στην Ορμήλια, την Παλίνη ή τη Σιθωνία, που έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση. Στο νότο, το πάντρεμα πράσινου και θάλασσας, σε ένα μήκος ακτών άνω των 550 χιλιόμετρων, γαλινεύει και μαγεύει τον επισκέπτη. Οι θαυμάσιες εναλλαγές βράχου Αγκάλης, μύτης Κολπίσκου, αμμουδιάς Πεύκου, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η πλούσια ιστορία του τόπου και η φιλοξενία των κατοίκων αποτέλεσαν την αιτία για την καταπληκτική τουριστική εξέλιξη του τόπου. Μικρές πεδιάδες, ορεινές εκτάσεις, μεγάλο μήκος ακτών
προσέδωσαν στη Χαλκιδική ποικιλία και πολυμορφία, που όπως ήταν φυσικό πριν τον τουρισμό, προσανατόλισε τους κατοίκους στις ανάλογες απασχολήσεις. Στα ορεινά μέρη, αλλά και τα παιδινά, αναπτύχθηκε η κτηνοτροφία και η μελισσοκομεία, η εξόρυξη μετάλλων, η φύτευση δέντρων. Στις λιγοστές πεδιάδες τα οποροκυπευτικά, τα αμπέλια και οι ελιές γέμισαν τις εκτάσεις. Στα παράλια γέροι και νέοι καταπιάστηκαν με το ψάρεμα, δημιουργώντας έναν αξιόλογο αλιευτικό στόλο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι επιβίωσε ο πληθυσμός και μάλιστα πρόκοψε και αναπτύχθηκε οικονομικά, αναστρέφοντας την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Άραγε υπάρχει κανείς που να μην έχει δοκιμάσει τις περίφημες ελιές της Χαλκιδικής? Υπάρχει κανείς που να μην έχει δοκιμάσει το κρασί ή το τσίπουρο της Χαλκιδικής, που ακόμη παράγονται από τους ίδιους τους κατοίκους με τον παραδοσιακό τρόπο? Της κεντρικής Χαλκιδικής, από την Γερακινή και τη Βάβδο ως τη Στρατονίκη, είναι πασίγνωστα για τα μεταλλεία και τα ορυχεία τους. Πλούσια σε λευκόλιθο, μαγνησίτη, σιδηροπυρίτη, χρυσό και άργυρο από τους Βυζαντινούς ήδη χρόνους και κυρίως την τουρκοκρατία με την ονομαστή αυτονομία των Μαντεμοχωρίων. Μεγάλη απασχόληση των κατοίκων υπάρχει επίσης στη μελισσοκομεία. Το μέλι Χαλκιδικής είναι εξίσου διάσημο με τις ελιές και μάλιστα στην Νικήτη λειτουργεί μονάδα παραγωγής μελιού που καλύπτει το 30% της ετήσιας παραγωγής στην Ελλάδα. Η εξέλιξη της Χαλκιδικής, τον πρωτεύοντα ρόλο κατέχει εδώ και τρεις δεκαετίες, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς και προοπτικές ανάπτυξης, ο τουρισμός. Ένας τόπος με τέτοια απαράμιλη φυσική ομορφιά δεν θα μπορούσε παρακάποτε να ανακαλυφθεί και να γίνει αμέσως το αγαπημένο παραθεριστικό μέρος χιλιάδων επισκεπτών. Η γενικότερη οικονομική άνεση που παρουσιάζει ο Έλληνας των πόλεων στη δεκαετία του 70 και κατόπιν, καθώς και ο θαυμασμός των Ευρωπαίων επισκεπτών προς το λιτό ελληνικό τοπίο της Χαλκιδικής, είναι οι πρώτοι κινητήριοι παράγοντες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας εύρωστης σήμερα τουριστικής υποδομής, παράλληλα με την διαρκή αναβάθμιση στην παροχή υπηρεσιών προς τον επισκέπτη.
αρχικά στην Χερσόνησο της Κασάνδρας, από τη Νέα Ποτίδεα μέχρι το Παλιούρι, δημιουργήθηκε μια αλυσίδα με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ακόμη και πολυτελή ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, οργανωμένα κάμπινγκ, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα λαϊκής τέχνης και εμπορικά, που επιτρέπουν στους επισκέπτες άνετη διαμονή και υψηλά στάνταρς περιποίησης και λήψης υπηρεσιών. Η όμορφη γραφική διόρυγα της Ποτίδεας προαναγγέλει στον επισκέπτη το φυσικό κάλος του τόπου, αλλά και την παραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική πολλών χωριών της Κασάνδρας. Ο πύργος της Νέας Φώκαιας, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα λιθόκτιστα σπίτια της Αθήτου, η κοσμοπολίτικη Καλυθέα, η Κρυοπηγή, η Σίδηρη, η Σάνη, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά μέρη με τη θάλασσα και τις μαγευτικές ακρογιαλιές τους και συγκεντρώνουν κάθε καλοκαίρι χιλιάδες παραθεριστών. Πεύκα, αμμουδιές και γαλάζια διάφανα νερά συντροφεύουν τη διαδρομή μας και σ' ολόκληρη την Παλίνη με τα γνωστά και αγαπημένα παραθεριστικά της χωριά και οικισμούς, τη Χανιώτη, το Πολύχρονο, το Πευκοχώρι, το Παλιούρι, τη Νέα Σκιώνη. Παντού το ίδιο ιδυλιακό σκηνικό για Ευρωπαίους και Έλληνες τουρίστες. Ο μικρός επίγειος παράδεισος που ονομάζεται Παραθαλάσσια Χαλκιδική έχει όμως και συνέχεια. Από τον Μυχό του Τωρονέου μέχρι την Ουρανούπολη, το τρίπτυχο Πεύκο-Αμμουδιά-Βράχια κυριαρχεί σε έναν απερίγραπτο συνδυασμό από σπάνιας φυσικής ομορφιάς, ακρογιάλια και χωριά. Από τη δεκαετία του 70 ήδη, υπάρχει ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή στη Γερακινή, τα Ψακούδια, τη Μεταμόρφωση, που δέχονται χιλιάδες παραθεριστών. Και πιο πρόσφατα έρχεται η ανακάλυψη, θα λέγαμε, του μυστικού τοπίου, της μαγευτικής Ιθονίας. Από την Νικήτη ως το Νέο Μαρμαρά και το Πόρτο Κουφό κτίζονται πολυτελή ξενοδοχεία, αποδέκτες υψηλού τουρισμού και κυρίως ξένων επισκεπτών. Εξίσου πανέμορφο τοπίο αντικρίζει ο επισκέπτης και στις δυτικές ακτές της Ιθονίας. Τα πολυσχηδή κολπάκια της Βουρβουρούς με τα περίφημα νησάκια της, τα Διαπόρια, είναι γνωστά ως μία από τις ελκυστικότερες περιοχές. Και λίγο νοτιότερα, με αιχμή του δόρατος στην κοσμοπολίτικη, πολυσύχνα στη Σάρτη, οι διακοπές των επισκεπτών αγγίζουν την ομορφιά του Ονείρου, στην περιοχή του Δήμου Τωρώνης, που κρατά ακόμη το αυθεντικό του παρθένου τοπίου. Αυτή η ισορροπημένη περιβαλλοντικά και οικολογικά μορφή τουριστικής ανάπτυξης συνεχίζει και στις ακτές της Τρίτης Χερσονήσου, του Άθο, όπως και στις ανατολικές παραλίες της Χαλκιδικής προς το Στριμονικό κόλπο. Τα πυργαδίκια είναι ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια, όπως και η μικρή γραφική Αμουλιανή, το μόνο νησάκι της Χαλκιδικής, που κατακλείζεται κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες πια τουρίστες. Η Ουρανούπολη, η Ολυμπιάδα είναι μερικά ακόμη από τα ανεπτυγμένα σε τουρισμό χωριά της Ανατολικής Χαλκιδικής με πολυάριθμη προσέλευση παραθεριστών τους μήνες του καλοκαιριού. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο όλα δείχνουν ότι υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες, κλίμα, περιβάλλον, φυσική ομορφιά, όπου ήδη εφαρμόζεται και εξελίσσεται ένας νέος, πρότυπο σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης, με σεβασμό στο τοπίο και το οικοσύστημα και με συνδυασμό παροχών στον επισκέπτη, ώστε να απολαμβάνει όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και την ομορφιά των ορεινών σχηματισμών της Χαλκιδικής, όπως ο Χολομόντας ή ο Ήταμος,
να δέχεται τη γνωριμία με το δάσος και την ποικιλία του οικοσυστήματος αυτών των περιοχών, όπου διαδιούν σπάνια είδη, να δέχεται τη γνωριμία του με την πλούσια ιστορία του τόπου, τα αρχαιολογικά του ευρήματα, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων του. Αλλά ας έρθουμε να αφουγκραστούμε αυτό ακριβώς, το σήμερα του τόπου, μέσα από τα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα της Χαλκιδικής, τις όμορφες κομοπόλεις της, τους κατοίκους, τα έθιμα, τα χαρακτηριστικά τους, την καθημερινή τους ζωή. Κτισμένος στις παρυφές του όρους Τσουκαλάς, με πληθυσμό 6.000 περίπου κατοίκους, βρίσκεται ο όμορφος ιστορικός Πολύγυρος, πρωτεύουσα του νομού, κέντρο της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του ομώνυμου Δήμου, αλλά και έδρα των υπηρεσιών της νομαρχίας, καθώς και πλήθους δημόσιων, διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών. Κυριολεκτικά στο κέντρο της Χαλκιδικής και ακτινωτά γύρω του μικρές πόλεις κοσμήματα, εισάξια σε παρελθόν, δημιουργία, δράση στο παρόν και ευκαιρίες για το μέλλον, ακμάζουν τα υπόλοιπα ιστορικά μεγαλοχώρια. Η Αρναία, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η έδρα των ιστορικών μαντεμοχωρίων, κέντρο λαογραφίας και υφαντών, με παραδοσιακό μακεδονίτικο αρχιτεκτονικό τοπίο. Όπως και η Μεγάλη Παναγιά, όπως και η Γαλάτιστα με τον ιστορικό πύργο της και την ιδιαίτερη μυθολογική της ετυμολογία. Τα προσφυγοχώρια των νέων Μουδανιών που έγιναν το μεγάλο λιμάνι της νοτιοδυτικής Χαλκιδικής με τη γιορτή Σαρδέλας και με το μοναδικό μουσείο Οστρακοειδών, του νέου Μαρμαρά με την μεγάλη τουριστική κίνηση αλλά και την εξαίρετη αρχιτεκτονική του παλιού Παρθενώνα, ενός χωριού διατηρηταίου, παραδοσιακού, στις παρυφές του Ήταμου, και της Ουρανούπολης με τον επιβλητικό πύργο της και τα καθημερινά της δρομολόγια προς το όρος. Η πρωτεύουσα της Κασάνδρας, η Κασάνδρεια, με την ωραία ρημοτομία της και την έγκλη της έδρας του μεγαλύτερου πολιτιστικού γεγονότος της Χαλκιδικής, του Φεστιβάλ Κασάνδρας, που γεμίζει από διασημότητες και θεατές κάθε καλοκαίρι το Θέατρο της Σίβηρης. Ιστορική παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αιώνα, στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος, αλλά και τη μεγάλη γιορτή της θάλασσας, τον κολυμβητικό διάπλου του Τωρονέου, που ξεκίνησε σαν τρέλα από μια παρέα νικητιανών τον Ιούλιο του 1971, για να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο διεθνές ναυταθλητικό γεγονός, την κολύμβηση των 26 χιλιόμετρων Καλυθέας Νικήτης κάθε χρόνο από διάσημους Έλληνες και ξένους κολυμβητές με έπαθλο έναν απλό στεφάνινο κόκκινο νίκης για όλους. Βυζαντινή ως Λογκός Σικιά, παραδοσιακό κέντρο του νότου της Ιθονίας, με την ιστορική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και τις απαρχές της στο λόφο Κούκος με ευρήματα από την εποχή του Σιδήρου. Η αρχαία Άκανθος, σημερινή Ερισσός, με τα ναυπηγεία της και την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την βορειοανατολική πλευρά του Αγίου Όρους. Και αυτό το ταξίδι μας οδήγησε στην τελευταία μας τάση, την Αθωνική Πολιτεία. Η κατάργηση του χρόνου, η επικοινωνία με την θεϊκή φύση
και τη φύση του Θεού. Στην Τρίτη, τελευταία χερσόνησο της Χαλκιδικής, τα σημεία εισόδου είναι η Ιερισσός και Ουρανούπολη, για να βρεθεί ο επισκέπτης στην Ιερή Αθωνική Πολιτεία, το Άγιο Όρος, που ανήκει διοικητικά στο ελληνικό κράτος και υπάγεται στη θρησκευτική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κομβικό σημείο αφιέρωσης στη θρησκευτική πίστη και παγκόσμιο μνημείο του ανθρώπινου πνεύματος αποτελεί το Άγιο Όρος. Αυτή η ορεινή Χερσόνησος, με τον επιβλητικό άθο των 2.033 μέτρων, να δεσπόζει στην άκρη της αγνάντη και σημάδι για όλο το βόρειο Αιγαίο πέλαγος. Εδώ πρωτοκατοίκησε ο Βυζαντινός μοναχισμός κατά τον 9ο αιώνα μετά Χριστό. Εδώ συγκεντρώθηκε στο διάβα των αιώνων ο πληθυσμός των μοναχών, που τάχθηκαν να διαφυλάξουν στις 20 μονές τους την πνευματική περιουσία και τους θησαυρούς λόγου και τέχνης ολάκερης της Ορθοδοξίας. Εικόνες αλυσμόνητες μένουν για τα μάτια κάθε επισκέπτη, ανεξαρτήτως θρησκείας, δόγματος και εθνικότητας. Όλα τούτα ήταν μια γεύση από τη Χαλκιδική, τον τόπο τον ευλογημένο από την αρχαιότητα να έχει τη φύση και την ομορφιά σε θεϊκή υπόσταση. Η Χαλκιδική φτιάχνει το δικό της παρόν και μέλλον, βήμα-βήμα, ενώνοντας παράδοση και σημερινή τεχνογνωσία, ιστορία και επιδιώξεις, παρελθόν και όραμα. Η Χαλκιδική, που κουβαλά από τη φύση της τη δημιουργία και την ανάπλαση, η Χαλκιδική ως πρότυπο υγιούς και ισόρροπης πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά ελλαδικής γης, δεν είναι πια ένα ουτοπικό και ανέφικτο όραμα. Είναι ο δρόμος του 21ου αιώνα, αυτός που ανοίγεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, τούτη τη στιγμή που τα λέμε.